Μετά τις απειλές του κυρίου Μπάιντεν, οι Ταλιμπάν υπενθύμησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι είχαν απομείνει 40 χώρες να εκπληρώσουν το τελεσίγραφό του. Σε μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου, κυρίου Τζο Μπάιντεν, να αποδείξει στους Ταλιμπάν την αποφασιστικότητα των Αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών απεφάσισε ξαφνικά να απειλεί τους Ταλιμπάν, δηλώνοντας ότι σε περίπτωση εμποδίων στην εκένωση των Αμερικανών στρατιωτικών θα ακολουθούσε η απάντηση. Αν και αυτή τη στιγμή οι Ταλιμπάν προς το παρόν τηρούν πλήρως τις εγγυήσεις που έχουν δώσει, σε απάντηση σε αυτή τη δήλωση του κ. Μπάιντεν, οι Ταλιμπάν υπενθυμίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Αμερικανικός στρατός και οι διπλωμάτες έχουν πλέον λιγότερες από 2 ημέρες για να εξέλθουν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ πριν καταληφθεί από μαχητές του κινήματος. Πριν από περίπου 1 ημέρα τα μέλη των Ταλιμπάν έθεσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το νέο όρο για ασφαλή παραμονή των Αμερικανικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, η οποία συνίσταται στην αποκατάσταση της τάξης στο αεροδρόμιο όταν οι πολίτες απαγορεύεται να φύγουν από τη χώρα και να τους παρέχονται ήδη πρώτης ανάγκης. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι προθέσεις των Ταλιμπάν είναι πάρα πολύ σοβαρές και προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες το γνωρίζουν και αυτό καλά, συνειδητοποιώντας ότι δεν έχουν χρόνο να εκενώσουν από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες και εκατοντάδες διπλωμάτες. Τονίζεται, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν, βλέπετε την πρεσβεία στην Καμπούλ, ανέφεραν για την πλήρη αποχώρηση των δυνάμεών τους από το Αφγανιστάν και αποδείχθηκε ότι υπήρχαν αρκετές χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στη χώρα, οι Ταλιμπάν δεν σκοπεύουν πλέον να αστειεύονται με τους Αμερικανούς. Είναι προφανές ότι σε 48 ώρες οι αγωνιστές θα κρατήσουν το λόγο τους και θα μπουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σημειώνει ειδικός αναλυτής.